Καταρχήν καλή χρονιά σε όλους σας, καλή επιτυχία, συγχαρητήρια στο έργο της διοίκησης και των ποδοσφαιριστών. Ως Ένωση, εγώ προσωπικά, ο Στέργιος Μουρτζίλας, θα είμαι δίπλα σας. Ό,τι χρειαστείτε, θα είμαι αρρωγός σε κάθε προσπάθειά σας. Με τέτοια διοίκηση και με τέτοια ομάδα που την έχω δει σε τρία παιχνίδια, σας εύχομαι καλή επιτυχία στους στόχους σας. Να είστε καλά. Έλα, Βασιλεία. Λοιπόν, καταρχήν θα σας ευχηθώ εσάς προσωπικά και της οικογένειάς σας να είναι η καλύτερη χρονιά που θα έχετε περάσει. Με υγεία και όλα να σας πάνε καλά. Για την ομάδα μας θα ήθελα να πω ότι το 2018 που πέρασε είχαμε ένα στόχο μέσα στο 18 να βγει η ομάδα πρωταθλήτρια στο τοπικό πρωτάθλημα για να συμμετέχουμε σε εθνικό πρωτάθλημα στη ΓΑΜΑ Εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Πράγμα το οποίο επιτεύχθη. Και όπως γνωρίζετε όλοι σας, πολύ δύσκολα, είχαμε πολύ καλές ομάδες, καλούς αντιπάλους, παίξαμε τα play-off αγώνες μπαράζ, ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, τα καταφέραμε και ήμασταν εμείς οι πρωταθλητές. Βέβαια το 2018 έπρεπε να σχηματίσουμε την ομάδα για την ΓΑΜΑ Εθνική. Σε ένα εθνικό πρωτάθλημα που σας είπα ότι συμμετείχε αυτή η ομάδα για πρώτη χρονιά. Ήμασταν πολλά χρόνια Δέλτα Εθνική, 9 χρόνια κάναμε, αλλά άλλο η ΓΑΜΑ Εθνική και άλλο η Δέλτα Εθνική. Είχαμε μπροστά μας και το ξέραμε ότι θα είμαστε σε ένα όμιλο κατά 99,9% από τους καλύτερους ομίλους στην Ελλάδα, στο δεύτερο. Να αλλάξουμε η νομή, όπως άλλαξε η Πυρία, όπως μας ήρθε στον όμιλό μας από τη Φλόρινα, αλλά πράγματι ήμασταν στο δεύτερο όμιλο, σε αυτόν τον όμιλο τον οποίο όλοι γνωρίζουν ότι είναι ο πιο δύσκολος όμιλος, γιατί έχει ομάδες μέσα μεγάλες, ιστορικές, ομάδες με πόλεις, έχει μέσα τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες απαρτίζονταν από 5 ομάδες, όπως είναι ο Μακεδονικός, όπως είναι ο Αγροτικός Αστέρας, ο Λαγκαδάς, χρόνια ΓΑΜΑ Εθνική, και από εμάς από εδώ η Βέρεια, ο Ιδρυσαϊκός, τα Γιαννητσά, πόλεις. Γι' αυτό λοιπόν ο στόχος μας ήταν να κάνουμε μια καλή ομάδα, να κάνουμε σωστές επιλογές για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, τουλάχιστον ο στόχος μας ήταν να σωθούμε. Και πράγματι, όπως το γνωρίζετε όλοι, μέσα στο 2018 η ομάδα ήταν σωμένη. Δεν μας πρόλαβε το 2019. Και αυτό το κάναμε γιατί, όπως σας είπα, κάναμε πάρα πολλές καλές επιλογές. Βέβαια, μεγάλο μερίδιο, να μην πω όλο, αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο το έχει ο coach για τις επιλογές που γίναν. Αυτός βέβαια φέρνει και την ευθύνη της αποτυχίας, αυτός φέρνει και την επιτυχία. Εμείς βοηθήσαμε στο ό,τι μας έλεγε το κάναμε. Ευτυχήσαμε να πάρουμε
4-5 παίκτες οι οποίοι ήταν έμπεροι και όλους τους άλλους παίκτες που που σας λέω κατά 99% τους έφερε κόσ, με επιλογή του, ήταν παιδιά νέα, τα οποία είχαν όρεξη για να παίξουν μπάλα, έδεσε αυτή η ομάδα μαζί με τους μεγάλους παίκτες, όχι σε ηλικία, παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει σε μεγάλα σαλόνια, έμπερους, αλλά η επιλογή μας ήταν ότι ευτυχήσαμε στο να είναι και καλά παιδιά. Καλοί παίκτες και καλοί χαρακτήρες. Πολλοί ρωτάνε εμένα προσωπικά, αλλά και πολλούς, πώς αυτή η ομάδα έχει αυτή την επιτυχία. Ένα χωριό με 1.500 κατοίκους. Εγώ στο ποδόσφαιρο έμαθα να λέω ότι μαγικό ραντί δεν υπάρχει. Κανένας δεν είναι μάγος. Όλα γίνονται με τη δουλειά, με την όρεξη που έχουν τα παιδιά, με τη δουλειά που κάνει το προπονητικό team. Πολύ κοντά στην ομάδα να είναι η διοίκηση και όπως το γνωρίζετε ότι είμαστε, όλα τα παιδιά βοηθάν και αυτή είναι η χημεία της ομάδας. Γι' αυτό φέρνει και τα αποτελέσματα. Απλά μην το πείτε το τέτοιο τελευταία. Έτσι όχι στο τελευταία. Ας τα πάρουμε όλα τα παιδιά και μετά. Σήκω λίγο πάνω, σήκω λίγο πάνω. Μεγάλο τραυματισμό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, πάντα τυχερός, μπράβο. Θέλω να πάρεις το αμάξι. Άντεβούς. Είναι το τέλος. Ο Άντεβούς, ο Άντεβούς. Κλωδαζόμουν. Ας πιβάς να πάμε. Δεν είναι αυτό. 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 Δεν είναι αυτό.